Η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη στο Λουξεμβούργο, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκαν τα θέματα τρομοκρατία, μετά και τι τελευταίε εξελίξει γύρω από τη δράση του Ισλαμικού κράτου, αλλά και των πρόσφατων πρωτοβουλειών που αναπτύχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο για τη δημιουργία συνασπισμού κατά πολέμηση τη τρομοκρατική δράση των τζιχαντιστών. Η απόφαση αφορά στην ενίσχυση των μέτρων σε όλα τα επίπεδα, συνεπία τη επιδείνωση των συνθηκών ασφαλεία από την εγκληματική δράση και την άνοδο τη οργάνωση ISIS. Η Κύπρο εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνη Ιωνά Νικολάου. Στο πλαίσιο τη απόφαση, τα μέτρα ασφαλεία θα αυξηθούν και στην Κύπρο λόγω τη εγκύτητα με τις ζώνες συγκρούσεων και τη παρουσίας των Βρετανικών βάσεων στο νησί. Στη βάση των παρεμβάσεων των 28 Υπουργών, συμφωνήθηκε ομόφωνα η ενίσχυση των ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου τη Ένωση για αύξηση τη ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Για την Κύπρο, εξετάζεται η περαιτέρω αύξηση των μέτρων μέσω συστηματικών ελέγχων στα σημεία εισόδου όπω τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, καθώ επίση και τα οδοφράγματα. Συμφωνήθηκε επίση η άμεση προώθηση τη υιοθέτηση του συστήματο PNR, όπου μέσω τη χρήση των στοιχείων επιβατών καθίσταται δυνατό ο εντοπισμό των τζιχαντιστών. Στόχο είναι τα στοιχεία των ξένων μαχητών να είναι διαθέσιμα πριν ακόμα αυτοί ξεκινήσουν το ταξίδι του. Η Κύπρο συμμετέχει στι δράσει του κύκλου πολιτική για το οργανωμένο και σοβαρό διεθνέ έγκλημα. Είναι σαφή η πολιτική βούληση τη Κύπρου για περισσότερη ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερη επιχειρησιακή δυνατότητα και συνεργασία, ώστε να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο και η των αρχών επιβολή του νόμου σε εθνικό επίπεδο. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια δείπνου που πραγματοποιήθηκε χθε το βράδυ με του παροχεί διαδικτυακών υπηρεσιών, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψει αναφορικά με τον περιορισμό τη χρήση του διαδικτύου από του τρομοκράτες για σκοπού προπαγάνδα και προβολή και συμφώνησαν στη λήψη μέτρων για περιορισμό των πηγών χρηματοδότησή του.